Όταν ξεκίνησα, μπορεί να έκλαιγα συνέχεια. Γιατί νομίζουν ότι είμαι εγώ, όχι ότι παίζω ρόλους. Mm. Γίνεσαι σκληρός γενικά. Μέχρι και σήμερα παίρνω μηνύματα από κορίτσια που με ρωτάνε συμβουλές. Όταν το έκανα αυτό το βίντεο, όταν μίλησα δημόσια γι' αυτό, ο σκοπός μου ήταν να βοηθήσω. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες, Έλενα. Εγώ, καλησπέρα. Καλώς ήρθες στο κοινό μας. Η Έλενα Μαρυπόσα. Μαρυπόσα. Μ' αρέσει. Κρεμλίδου. Καλά, ναι. Γιατί για κάποιον μπιπ λόγο, εγώ πάρα πολλές φορές το έχω ακούσει λάθος, αλλά τέλος πάντων δεν είναι. Εγώ να δεις, όταν το άκουσα πρώτη φορά λάθος, πόσο καρίστηκα. Τα ακούω συχνά και τα ακούω και λέω, γιατί τις έχουν αλλάξει το όνομα της κοπέλας. Λοιπόν. Σκέψω ότι εγώ το άκουσα ενώ ήμουν ήδη μέσα στο παιχνίδι. Survivor λες. Ναι, και ακούω το Λιανό να φωνάζει Μαρυπόζα, Μαρυπόζα και πιάνω το παιχνίδι. Φωνάζω εγώ στο παιχνίδι. Λέω, παιδιά, γιατί το λέει λάθος. Και μου λένε, πήγαινε στην ομάδα σου, πήγαινε στο πάγκο σου. Θα μας πεις εσύ πώς λέγεται. Λέω, μα το έχω γράψει. Γιατί συμπληρώναμε φόρμες, ναι. Όπως πρέπει να λέγεται. Τώρα έμεινε. Οπότε πείτε το όπως θέλετε. Όχι, εμείς το λέμε Έλενα Μαρυπόζα. Σα Κρεμλίδου. Τι κάνεις, πώς είσαι. Καλά. Είμαι εσύ, πώς είσαι. Καλά, μια χαρά. Σε ευχαριστούμε αρχικά για την πρόσκληση που την αποδέχτηκες. Να πούμε ότι κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, εγώ ξέρεις, έχω ένα συνήθιο πάντα πριν έρθει ο άλλος 2-3 μέρες. Πάντα μελετάω τι έχει κάνει και αυτά και είδα ότι κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, YouTube, να σου ξεκινήσω από το πιο πρόσφατο. Ναι. Λοιπόν, Instagram, ραδιόφωνο έχεις κάνει, τηλεόραση κάνεις, TikTok. Οπότε, κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω. Σε τι από αυτά θες να ευαθύνεις στο μέλλον. Γιατί κάνεις τόσα πολλά που δεν πιστεύεις ότι κάποια στιγμή θα πεις μήπως εδώ πρέπει να κάνω κάτι παραπάνω ή όχι, όλα μαζί ταυτόχρονα. Κοίτα, σίγουρα σου λένε ας πούμε περισσότερο αυτό που ακούω είναι ότι βρες μια ταυτότητα. Δηλαδή πήγαινε προς μια κατεύθυνση. Ακόμα και αν επιλέξω μια ταυτότητα, δηλαδή πολύ πιθανό να πάω προς την ηθοποιία λίγο περισσότερο. Ας αρέσει. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Mm-hmm. Μ' αρέσει που ουσιαστικά αυτό κάνω τόσο καιρό, απλά φοβόμουν να δώσω έναν τίτλο γιατί. Δεν ένιωθα την ασφάλεια ως τώρα να πω ότι παίζω ρόλους. Ασχέτα που έπαιζα ρόλους και στο Netflix, έπαιζα ρόλους και στο ότι να είναι στο Sky. Δηλαδή, ρόλους μου δίνανε και παίζα. Το ότι δεν είχα ένα χαρτί ή δεν είχα τελειώσει μια σχολή δεν σημαίνει ότι δεν έκανα ρόλους. Οπότε, άτυπα ηθοποιός. Καλά, και στο TikTok και στο Instagram πολλές φορές μικρούς ρόλους κάνεις. Ναι, απλά, αλλά okay, αυτό okay, πες είναι απλά η πλατφόρμα σου και κάνεις μια περσόνα. Αυτό είναι λίγο διαφορετικό. Αλλά. Αν πάω προς κάτι, ίσως πάω προς τα εκεί, χωρίς όμως να κυρώσω κάποια τα περισσότερα από τα υπόλοιπα. Απλά μπορεί δηλαδή να γίνει σε άλλο βαθμό. Ναι, δηλαδή δεν μπορείς ξαφνικά να μείνεις ενεργός στα social media. Ναι. Που και ηθοποιοί ενώ που δεν είναι Instagrammers, influencers κτλ. Παρ' όλα αυτά πάλι μπορεί να κάνουν κάποια διαφήμιση, μπορεί να έχουν χορηγούς είτε οτιδήποτε. Οπότε θα συνεχίσω θεωρητικά και τα άλλα. Να είμαστε καλά. Αλλά ίσως το πάω προς υποκριτική, ίσως. Ήδη έχω ξεκινήσει μαθήματα ιδιαίτερα. Με τον Ορέστη τον Δικαίο, τέλος πάντων, κάνουμε πριβέ μαθήματα υποκριτικής. Αλλά ναι, θα δείξει πορεία, αλλά δεν μπορώ να πάω και σε κάποια σχολή σύντομα. Απλά θέλω να τελειώσω με τη σχολή μου. Mm. Τελειώνεις λογικά, τελειώνεις. Έπρεπε ήδη να έχω τελειώσει, αλλά λόγω του Survivor έμεινα σε κάποια μαθήματα και πρέπει να ξαναπαρακολουθήσω τις χρονιές. Οπότε θέλω να φύγει αυτό για να πω ότι ναι, θα πάω και σε άλλη μια σχολή. Okay. Οπότε όταν τελειώσει θα κάνεις focus εκεί. Ναι, θα δείξει. Μέχρι τότε δεν ξέρω πού θα με πάει η ζωή. Οπότε με το μυαλό που έχω τώρα λέω ότι ναι, ότι με το που τελειώσω το Μάιο να είμαστε καλά, θα πάω πιο έντονα στην υποκριτική, αλλά δεν ξέρω. Μπορεί και όχι. Τηλεόραση, γιατί είσαι και στο Λάβα, σωστά, ναι, στο Open. Ναι, φέτος είμαι με τον Βαγγέλη τον Περί. Ήμασταν μαζί και στο ραδιόφωνο το 2017. Είχαμε κάνει μία σεζόν στο Sport FM. Φυσικά, εγώ σε πάω ανάποδα. Συνήθως ρωτάω τους καλεσμένους στο τέλος. Εγώ έπρεπε να το ξεκινήσω ανάποδα. Ναι, να ξεκινήσω στην αρχή τι κάνεις. Είναι τόσο. Ξέρεις, έχω κάνει πολλά μικρά διαφορετικά. Οπότε. Και πάω να πιάσω τα πιο πρόσφατα. Ναι. Αυτό οπότε είχα ξανασυνεργαστεί με τον Βαγγέλη και ξέρεις τι, νιώθω τόσο ωραία κάθε φορά που με σκέφτεται αυτός ο άνθρωπος. Γιατί ξέρει τα project που πιστεύει ότι μου ταιριάζουν. Okay. Και απλά μου τα δίνει απλόχερα. Δηλαδή. Τότε δεν με γνώριζε καν, δεν ήξεραν καν αν μπορώ να μιλήσω. Δηλαδή δεν ακούγαν καν τη φωνή μου. Γιατί στα σκετσάκια που παίζαμε στο Sky, στο ό,τι να είναι, είχα ελάχιστο. Δηλαδή ο ρόλος μου ήταν απλά να υπάρχω, να μην ωραία τη παρέα και τίποτα. Ενώ δεν είχα κάτι, έλεγα δύο ατάκες και αντιγεια. Οπότε δεν ξέραν οι άνθρωποι αν μπορώ να το πω. Ναι. Και μάλλον τα είπα, γιατί απλά κάναμε ένα πιλότο, με λάτρεψαν και συνεχίστηκε όλη η σεζόν, ας πούμε τότε, με τη Μαρία Ζαφυράτου, οι τρεις μας.
Που έληξε άδοξο για άλλους λόγους. Ήταν θέμα διοίκησης που σταμάτησε. Εγώ πηγαίναμε πολύ καλά και περνούσαμε και πολύ ωραία. Αλλά εκτιμήθηκε από το Βαγγέλη. Και ο Βαγγέλης μου είπε τώρα: έχω αυτό το project. Η Έλενα θα κολλούσε εδώ, θα της το πω. Μ' αρέσει ότι με σκέφτεται όταν πρέπει να με σκεφτεί. Που είναι λίγο σατυρικό, έτσι. Ναι, χιουμορίστικο. Με κυνηγάει αυτό, ενώ αν το σκεφτείς. Σ' αρέσει όμως κιόλας. Είναι πολύ εύκολο. Μου φαίνεται πολύ εύκολο. Ναι. Θα ήθελα, δηλαδή, για μένα, αυτό που θα ήθελα είναι να κάνω πιο ζώρικα πράγματα. Δηλαδή, είναι δράμα. Να κλαίω, να χτυπιέμαι, να είναι. Νομίζω ότι θα ήμουν πολύ καλή σε αυτό. Και θα είχε και. Να πειραματιστείς κιόλας λίγο. Θα ήταν δύσκολο. Ναι, θα ήταν δύσκολο. Ναι. Δύσκολο. Θα είχε ενδιαφέρον βασικά. Και λέγαμε, πριν μας διακόψει για πολλωστή φορά, Φιντέλ, να ξέρεις και στα άλλα τα ίδια τραβάμε. Τώρα νομίζω το έχει παρακάνει. Τέλος πάντων. Του δημιουργού σύγχυση. Ποιος ξέρει γιατί. Ναι. Λέγαμε για την αρνητική κριτική ότι κάποια στιγμή, ας πούμε, δεν μπορεί να σε επηρεάζει λίγο παραπάνω. Όταν ξεκίνησα, μπορεί να έκλαιγα συνέχεια. Γιατί ήμουν στη φάση, μα γιατί ας πούμε, αυτοί οι άνθρωποι μιλάνε έτσι για μένα, γιατί με βρίζουν, γιατί. Ή κάτι πιο χοντρό, δεν σου λέω τώρα για διαφορά. Κάτι κάποια. Για χοντρά μιλάνε. Χοντρά, ναι. Απλά όταν πρωτοεκτίθεσαι, νομίζεις ότι αφού κάνεις κάτι που εσύ το ευχαριστιέσαι και είναι αισθητικά καλό ή. Στο δικό σου μυαλό, ναι, δηλαδή, δικό σου, γιατί δεν έχεις τότε και πολλά μέτρα σύγκρισης, αλλά δεν κάνεις κάτι κακό, δεν σκοτώνεις κάτι. Καλά, ναι, δεν έκανες κάτι, ναι. Γυρίσεις ένα κωμικό βιντεάκι. Οκ, okay, θα αρέσει, δεν θα αρέσει, μέχρι εκεί δεκτό. Αλλά το ας πούμε να σε βρίζουν για την υπόστασή σου ή το να θεωρείτε ότι οποιαδήποτε δουλεύει στην τηλεόραση είναι βίζητα. Κατάλαβες, ναι, παίρνει αυτή η μπάλα όλους, χωρίς να ξέρουν τι συμβαίνει. Καλά, στην Ελλάδα το έχουμε αυτό. Ακριβώς. Οπότε. Τότε ήμουν σφασί, μα γιατί να το πούν αυτό για μένα, τι έχω, μα δεν, γιατί να το λένε, επειδή ας πούμε έχω, παίζω ένα σεξι ρόλο, αυτόματα πρέπει να με βίζετε, ας πούμε, ή επειδή μπορεί να βάλω ένα μαγιό και να τραβήξει όσο και να δωρήσει τον κόλο μου, γιατί εκείνη ώρα τρέχω στην παραλία, να είμαι πουτάνα, δηλαδή δεν καταλάβαινα, εγώ ήξερα τι κάνω και ήμουν πολύ ok με αυτό, αλλά δεν καταλάβαινα γιατί ο κόσμος το παίρνει έτσι, ναι. Ήταν σαν να λέω κάτι και ο άλλος να εκλαμβάνει κάτι άλλο. Ναι, 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 ναι. Σαν να παίζω ένα ρόλο και ο άλλος να λέει α, το ξέκολλο, ας πούμε. Εγώ πλάνω να παίζω ένα ρόλο. Γενικά, αυτό είναι που μέχρι και σήμερα, τώρα κάπως καλύτερα, συγχαιότανε. Το ότι νομίζουν ότι είμαι εγώ, όχι ότι παίζω ρόλους. Mm. Ακόμα και όταν στο Netflix κάνω τη σεξ κοπέλα, ή στο, αντίστοιχα στο ότι να είναι, ή τώρα κάνω μια influencer, ότι είμαι αυτή, νομίζουν. Ναι. Νομίζω ότι πλέον που τονίζω ότι αυτή η κοπέλα που παίζω έχει ένα συγκεκριμένο όνομα. Δηλαδή, ή κάπως το βάζουν τα παζλ μαζί, που λέει ότι α, δεν είναι η Έλενα, είναι η Ρεγκίνα, ας πούμε. Πότε σταμάτησε. Αλλά στην αρχή ένιωθα πληγωμένη απλά. Ένιωθα. Σκληραίνει το στομάχι σου βασικά. Ναι. Και κάνεις τη δουλειά όσο, αντέχει, όσο είναι σκληρό το στομάχι σου. Όταν αν μαλακώσεις το στομάχι σου, σταματάς τη δουλειά. Την έκθεση βασικά, όχι τη δουλειά. Άρα σκληρένεις και εσύ μέσα από αυτό. Σε βαθμό που η ίδια μου η οικογένεια, γιατί σκληραίνεις, οκ, okay, μένω μόνη μου στην Αθήνα από 18 χρονών και δουλεύω σε αυτό το χώρο, ναι. Από τα 20 ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Ο χώρος είναι σκληρός, δεν το καταλαβαίνεις, αλλά το καταλαβαίνεις και είναι περίεργο, έρχεται, καταλαβαίνεις την πορεία πως είσαι σκληρένει. Σίγουρα το κατάλαβες σύντομα. Ναι, αλλά γίνεσαι σκληρός γενικά. Mm. Και έφτασε σημείο που η οικογένειά μου να μου λέει Ελληνό, και το καταλαβαίνουμε, αλλά μην είσαι μαζί μας. Ναι. Δηλαδή, ή μην κλείνεσαι. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, μην είσαι στην οικογένειά σου. Να είσαι με όλους, να είναι η άμυνά σου. Ναι, είναι μια τύπου άμυνα, αλλά δεν την ελέγχεις. Ναι, ναι, ναι. Δεν την ελέγχεις. Ναι. Οπότε, και αυτό ήθελε δουλειά μετά για να ξαναδιορθωθεί και να είσαι σκληρή με αυτούς που πρέπει, είσαι ένα deal, μετά να είσαι πάλι τσίλο εαυτό σου. Δηλαδή, ας πούμε, πότε εσύ άρχισες να το διαχειρίζεσαι καλύτερα αυτό, μετά από 2-3 χρόνια, τα τελευταία, ας πούμε, 2 χρόνια. Τα τελευταία 2-3 χρόνια. Να μην δίνεις και πολύ σημασία. Νομίζω λίγο πριν πω στο Survivor είχα προετοιμαστεί για το τι θα ακολουθούσε, ότι θα υπήρχε μια υπερέκθεση. Το αισθανόμουν ότι θα πήγαινε καλά. Ήταν ένα Survivor που το είδε κόσμος, δεν ήταν. Ναι, ναι, ναι. Δεύτερο και το τρίτο. Όχι, καθόλου. Για κάποιο λόγο το αισθανόμουν. Οπότε, σαν είχα σφίξει ακόμη πιο πολύ το στομάχι πριν πω για να προετοιμαστώ. Και μετά άρχισα να δουλεύω πολύ με ψυχολόγο. Οπότε εκεί άρχισα να δουλεύω πολύ. Μου κάνεις τώρα, μου έχεις ανοίξει πολλά μέτωπα και θέλω να σε ρωτήσω ναι, για τα πάντα. Ναι. Πρώτα απ' όλα, για το Survivor, σαν Έλενα, εσύ θέλω να πεις, άξιζε σαν εμπειρία. Για σένα προσωπικά, έτσι. Νομίζω ότι έγινε σε ένα πολύ καλό timing, που έπρεπε η Έλενα να αλλάξει λίγο, όχι τη ρότα της, να αλλάξει λίγο τρόπο που σκέφτεται, να κάνουμε γενικά κάποια switches, δεν μπορώ να το εξηγήσω, κάποιες αλλαγές. Σε μικρό πράγματα στη σκέψη. Mm-hmm. Οπότε καλώς ήταν και ήρθε. Ήταν πολύ ταλαιπωρία.
Υπάρχει πιθανότητα να ξαναγίνει. Ενώ έχει πέσει στο τραπέζι, ναι, για το All Star. Το σκέφτεσαι. Το σκέφτομαι γιατί τα λεφτά είναι πολύ καλύτερα από την προηγούμενη φορά για μένα. Γιατί για άλλους είναι και λιγότερα από ό,τι ξέρω. Δηλαδή. Okay, αλλά δεν είναι, αλλά, δεν είναι μόνο τα λεφτά. Δεν είναι μόνο τα λεφτά. Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω ότι οι περισσότεροι που έχουν πάει το παθαίνουν, θέλουν να ξαναπάνε. Άσχετα από εκείνη την ώρα, ταλαιπωρείσαι και δεν σ' αρέσει και έχεις όλα αυτά. Θα το συζητήσω πολύ σοβαρά για να πάω. Θέλω να σας ρωτήσω και δύο πραγματάκια ακόμα πριν περάσουμε στο Q&A. Mm-hmm. Έχω στο νου και το Φιντέλη, γι' αυτό κοιτάτε, έτσι με βλέπετε. Επειδή είσαι ένας άνθρωπος που το είπα και εξ αρχής, έχεις κάνει πολλά πράγματα. Θέλω να πάμε λίγο και στο κομμάτι που έγινε με όλους αυτούς τους άλλους και αυτά. Δεν θέλω να αναφερθώ πολύ. Απλά θέλω να σου πω κάτι για το Revenge Porn να αναφέρουμε. Γενικά να... για το Revenge Porn. Α, για το δικό μου. Ήταν και αυτό, εμένα. Ναι. Okay. Απλά εγώ θέλω να σε ρωτήσω αν πιστεύεις ότι και μέσα από όλο αυτό εν τέλει βγήκες πιο δυνατή. Δηλαδή μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. Και δεύτερον, αν πιστεύεις ότι βοήθησες και κοπέλες. Δηλαδή αυτό που τους έδωσες δύναμη. Ότι να, κοίταξε, μίλησε η Έλληνα. Ότι μπορώ κι εγώ να μιλήσω. Ή... να το πει σε έναν δικό της άνθρωπο. Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σου, μέχρι και σήμερα παίρνω μηνύματα από κορίτσια που με ρωτάνε συμβουλές, συγκεκριμένες περιπτώσεις, δηλαδή μπορεί να μου πει άλλη το ίδιο μου το αγόρι, ο ίδιος μου ο πρώην που μόλις τώρα χωρίσαμε με απειλή. Α, σας στέλνω κατευθείαν εσένα. Κατευθείαν. Okay. Γιατί νιώθουν μια ασφάλεια, ίσως βλέπουν ένα αστείο βίντεο και μετά βλέπουν ότι μιλάω για αυτό. Οπότε ίσως νιώθουν οικεία. Δεν ξέρω. Οτιδήποτε αισθάνονται. Καλώς το αισθάνονται. Μέχρι και σήμερα παίρνω μηνύματα για συμβουλές. Τους προτρέπω κυρίως στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Αλλά συζητάμε. Δηλαδή, ακούω το τι έχουν να μου πούνε. Δεν είναι ότι απλά τους λέω α, είσαι ένα ακόμα θύμα, πήγαινε εκεί. Ναι, ναι. Συζητάμε. Πολλές φορές ζητάω και πιο προσωπικά. Δηλαδή, δίνω προσωπικό τηλέφωνο ανθρώπου που με. Που τον ενημερώνω, του λέω: έχω αυτό το μήνυμα. Μπορείς να το αναλάβεις για να ασχοληθεί. Γιατί και εμένα, όταν, ας πούμε, όταν όντως με πρωτοαπήλυσαν και ήθελα να το κάνω, δεν πολύ ασχολήθηκαν. Όπως και σε πολλά κορίτσια εκεί έξω. Δυστυχώς, ναι. Χωρίς να λέω ότι εγώ είμαι η πόρτα σας για να, αλλά. Ναι, 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 ναι. Αλλά κι εγώ, ας πούμε, έπαιρνα τηλέφωνο, προσπαθούσα με έναν τρόπο να τους εξηγήσω ότι είμαι και δημόσιο πρόσωπο, αλλά δεν ήθελα να πω ότι είμαι δημόσιο πρόσωπο, γιατί μου λένε και κάποια νομίζω ότι. Κατάλαβες. Ναι, ήταν ναι, ναι. Μια βαβούρα μέσα στον πόνο μου. Και δεν με βοήθησαν στο τηλέφωνο. Ίσως απλά μου λέγανε μη στείλεις, μην κάνεις, μου λέγανε κάτι τέτοια. Α, και ναι. Αποφάσισα. Ναι, δηλαδή μου είπαν, ας πούμε, φέρε μας εκτυπωμένα. Δηλαδή θέλανε και μια γραφειοκρατία μέσα σε όλο αυτό τον πανικό. Τραγικό. Για να τους πάω. Όχι τραγικό, δεν και αυτοί κάνουν τη δουλειά τους. Εντάξει, εσύ, Έλληνα, τώρα, τέλος πάντων. Ναι. Ναι, και σκέψω ότι πέτυχα έναν άνθρωπο που για μένα ήταν κλειδί και από εκεί αναλάβαμε και έσκυψε πραγματικά πάνω το πρόβλημά μου και ασχολήθηκε. Και όλα τα άλλα είναι η ιστορία. Οπότε όταν μου στέλνουν κορίτσια, επειδή και εγώ αντίστοιχα έχω γνωρίσει ανθρώπους από εκεί μέσα, τις στέλνω προσωπικά σε ανθρώπους πολλές φορές ή και μόνο σε συμβουλές. Και όχι μόνο για revenge porn, αλλά επειδή μιλάμε γι' αυτό. Όλο και περισσότερα κορίτσια. Εγώ μέχρι και σήμερα και εγώ έχω ακούσει φρικιαστικές ιστορίες. Οπότε πιστεύω ότι έχω. Δεν το... Όταν το έκανα αυτό το βίντεο, όταν μίλησα δημόσια γι' αυτό, ο σκοπός μου ήταν να βοηθήσω. Και όταν άρχισα να υπάρχει ανταπόκριση και συνειδητοποίησα ότι όντως βοηθούσα, δεν το πίστευα. Μου είπε: αποκλείεται. Να ακούσαν το βίντεο μου και όντως να βοηθήθηκαν. Mm, κι όμως. Ενώ το έκανα με αυτόν τον σκοπό, δεν περίμενα ότι όντως θα γίνει. Ναι, το καταλαβαίνω. Ναι. Είναι σοκαριστικό. Είναι σοκαριστικό. Θεωρείς ότι. Και όσον αφορά το πρώτο σκέλος της ερώτησης σου, αν πιστεύω ότι βγήκα πιο δυνατή. Μέχρι. Να πάρω την απόφαση να μιλήσω δημόσια, γιατί απλά μου το νιώθω πολύ καιρό, σιγά έβραζε το τελευταίο διάστημα, γιατί η υπόθεση έχει πάνω από 3 χρόνια. Mm-hmm. Και λίγο πριν να ανεβάσω το βίντεο, απλά κάτι, μια φωνούλα, κάτι μου έλεγε ότι πριν να βγω, δεν αντέχω άλλο. Δεν είχε να κάνει με. Μάλιστα ήταν και σε μια περίοδο ψηλό ήρεμη, δεν είχε γίνει κάτι εκείνες τις ημέρες, εκείνες τις εβδομάδες. Ακραίο. Mm-hmm. Το ξεχάστηκα με το προηγούμενο, ήμασταν λίγο πιο chill. Αλλά ένιωθω ότι έπρεπε να μιλήσω, απλά να το μεταφέρω για να βοηθήσω ακριβώς. Μέχρι να φτάσω στο σημείο να το κάνω αυτό και να αρχίσει αυτή η φωνούλα να μιλάει και να λέει βγες και μίλα. 3 χρόνια έχω περάσει από τη φάση που τα κρύβεις όλα κάτω από το χαλάκι, μέχρι που δεν γίνεται να κρύψεις ένα ελέφαντα κάτω από το χαλάκι. Δεν αντικορυδεύεις τον εαυτό σου. Περνάς από φάση που σου λένε οι άλλοι, έλα μωρέ, τώρα τι θα ασχοληθείς, θα τους βάλεις όλους τώρα να ασχολούνται και τι που ξέρεις, κλασικά που ένας θάνατος πουλάει, μια τέτοια υπόθεση πουλάει. Οπότε γιατί να τους κάνεις το χατήρι τώρα να ασχοληθούν, γιατί να σε θυμούνται γι' αυτό. Επειδή όμως ήρθανε και άλλα, ρε παιδί μου, ήρθανε και άλλα πράγματα που με φτάσανε και στο χείλος του γκρεμού και να πω ότι θα μιλήσω,
Το οποίο ήταν ότι βγάζανε βίντεο στο οποίο δεν ήμουν εγώ και λέγανε ότι είμαι εγώ. Ναι, ναι. Βγάζανε, γιατί εγώ δεν είχα θέμα με βίντεο, είχα θέμα με φωτογραφίες. Που ήμουν ανήλικη και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Οπότε με το που άρχισαν να κυκλοφορούν φωτογραφίες, άρχισαν να κυκλοφορούν βίντεο με κοπέλες που μοιάζουν και λέγανε ότι είμαι εγώ. Είναι ήδη κλειμμένο. Ναι, ναι. Οι οποίες δεν ξέρω καν αν ξέρουν οι ίδιες ότι υπάρχουν αυτά τα βίντεο. Δηλαδή... Ίδιες κοπέλες που. Ναι, 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 όχι αυτές αν το ξέρουν. Γιατί αν ξέρουν ότι αυτά τα βίντεο. Γιατί μου τα χρεώνουν εμένα, λένε άλλο. Αλλά είναι άλλο. Ναι. Δηλαδή αυτές οι κοπέλες πώς αισθάνονται. Τέλος πάντων, και επειδή ήθελα να ξεκαθαρίσω αυτό, βγήκα και είπα ότι παιδιά δεν είμαι, αλλά και να ήμουν κανένα θέμα. Εσύ ποιος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που το μοιράστηκες αυτό? Νομίζω πήρα τις κάποιες φίλες μου back to back. Ήμουνα σοκαρισμένη γιατί. Βασικά, μου όποια ένιωθα εκείνη τη στιγμή. Εκείνη. Ότι θα με καταλάβει εκείνο το δευτερόλεπτο που ξεκίνησε η απειλή. Ναι, δεν ναι, κατάλαβα. Είναι τους πολύ κοντινούς μου, ρε παιδί μου. Στη μαμά μου το είπα πιο μετά. Εντάξει, ο μπας μου δεν είχε πολύ ιδέα από όλα αυτά. Κατάλαβε και κάποια θέματα ταμπού. Δεν... καλά, ναι. Το ξέρει και το γνωρίζει και έχουμε ναι, μιλήσει, ναι, ναι. Αλλά δεν νιώθω άνετα να κάνω την πλήρη κουβέντα ναι. Μαζί του. Χρειάστηκες μετά και κάποιο, και το λέω πολύ φυσιολογικά, κάποια βοήθεια, κάποιο ψυχολόγο για να το διαχειριστείς όλο αυτό? Όχι, αυτό είναι το θέμα, ότι δεν είναι, την ψυχολογική βοήθεια την άργησα γενικά να την πάρω, γιατί ξέρεις είναι, τρως ένα σοκ. Και αυτό συγγνώμη, μπορεί να ήταν η αφορμή όλα... έτσι, δεν όχι, μπορεί για να... μένα η αφορμή να, για να δεις πώς ήρθαν τα πράγματα, που τώρα τα δουλεύω όλα αυτά. Μόνο μου δούλευα με τον εαυτό μου συνέχεια, σκεφτόμουν ότι είναι σωστό, ότι δεν... ξέρεις, διάβαζα, έκανα. Δηλαδή ήμουν ο ψυχολόγος μου, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό ήταν το σωστό εκείνη τη φάση. Ίσως χρειαζόμουν όντως. Θυμάμαι ότι είχα κάνει κάποια session, απλά ήταν. Όχι με... Οι περισσότεροι άνθρωποι χρειαζόμαστε και πολύ πιο απλά πράγματα. Να το πούμε και αυτό έτσι. Δεν είναι κακό να ζητήσεις μια γνώμη. Όχι απλά δεν είναι κακό. Αυτό σου λέω ότι κάνω πλέον ψυχοθεραπεία full. Απλά δεν ξεκίνησα μετά το παιχνίδι. Κάτσε λίγο, Φιντέλη. Συγγνώμη. Ελένη. Δεν είναι ότι την ξεκίνησα τότε. Τότε έκανα μερικά sessions, ήσασα να μιλήσω, αλλά δεν ήταν η αφορμή. Το παιχνίδι να... Μετά το παιχνίδι ξεκίνησα. Γι' αυτό σου λέγα ότι ανυπομονώ να δω τι θα γίνει. Αν πάω σε αυτό το παιχνίδι, τι θα γίνει μετά. Μετά το παιχνίδι ναι, ξεκίνησα. Κατάλαβα. Βασικά, μετά το παιχνίδι είχα τρομερές αναζητήσεις εσωτερικές. Ποια είμαι, που πάω, γιατί κάνω ό,τι κάνω, ποιο είναι το νόημα, όλα αυτά. Με ψυχολογική βοήθεια. Φαντάζομαι σε έχει βοηθήσει όμως έτσι. Πάρα πολύ. Με άλλο άνθρωπο. Και πριν περάσουμε στο Q&A μας, για να το ελαφρύνουμε και λίγο, τι θα έκανε η Έλενα Μαριπόσα Κρεμλίδου αν αύριο έκλεινε το Instagram, για πάντα? Καλά ήδη, δεν βλέπεις, έχω 200 δουλειές. TikTok. Για πάντα όμως. Για πάντα. Για πάντα. TikTok έχουμε ήδη ανεβάσει πλατφόρμα, ισχύει. Και πάμε καλά. Αν, επειδή μιλάς συγκεκριμένα για Instagram. Δεν θα στεναχωριώσουνα. Δεν στεναχωριέμαι εύκολα πλέον. Όχι, δεν είναι. Τι να στενώ. Γιατί ρε παιδί μου, είναι μια δουλειά την οποία όμως έχεις επενδύσει, έχεις κάνει τόσα πράγματα, γιατί να. Εντάξει. Έκλεισε. Θα το σκεφτώ σαν ότι έκλεισε ο κύκλος του. Δεν θα το έπαιρνες. Κοίτα, δεν θα πάω αύριο να το κλείσω για να σου αποδείξω. Όχι, απλά, βρε. Απλά θέλω να σου πω ότι αν όντως ήταν έτσι και λέγανε ότι κλείνει το Instagram. Ναι, ναι, ναι. Χαιρετίστε. Θα μου σου πει, OK, ποιο είναι το επόμενο. Ποια είναι η επόμενη πλατφόρμα. Και θα φρόντιζα να είμαι κατευθείαν on board. Μια χαρά. Αν συνέχιζε εκεί, αλλά αλλιώς ήδη με τα τηλεοπτικά. Με τα... Δηλαδή κάνω πράγματα, δεν θα έμενα. Έτσι. Yay. Μπράβο. Αυτή ήταν η Έλενα Κρεμλίδου. Αυτή. Η Έλενα Μαριπόσα Κρεμλίδου. Το νομίζω. Όχι Μαριπόσα, παιδιά. Νομίζω να το βάλω και στην ταυτότητα, λες, το Μαριπόσα. Θα έπρεπε. Εγώ θα σου λέω και σε κάθε να το τονίζεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Για την ωραία κουβέντα. Και για την πρόσκληση. Και όλα αυτά τα οποία μας είπες. Εμείς ευχαριστούμε. Παιδιά, με φύγετε. Απαντάει στο Q&A στις δικές σας ερωτήσεις. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται. Λοιπόν, ξεκινάμε το Q&A μας με πρώτη ερώτηση από τον Φίλιππο. Τι σε εκνευρίζει περισσότερο στη συμπεριφορά των ανδρών? Που αναπνέουν, ξέρεις. τι με εκνευρίζει? Έλατε, δεν το έχω σκεφτεί, ξέρεις, δεν εκνευρίζω. Τους καταλαβαίνω γενικά τους άντρες, νιώθω ότι επικοινωνώ καλύτερα από ότι με γυναίκες. Δεν το έχω σκεφτεί. Αχ, ρε Φίλιππε. Κάτσε να σκεφτώ. Ωραία ερώτηση, αλλά δεν έχω απάντηση. Τι με εκνευρίζει. Ναι, σκέφτηκα τώρα κάτι. Ναι. Μην αναπνέετε όμως, ενοχλείτε, σας παρακαλώ. Δεν μπορώ. Πέρα από την αναπνοή τους, και ας μην βρωμάει, αυτό που με εκνευρίζει είναι όταν δεν σκέφτονται. Εννοώ ότι, ας πούμε, δεν θα σκεφτούν ότι αυτό είναι άπλητο, θα το βάλω απλά στον νηπτήρα. Κατάλαβε, δηλαδή πρακτικά, δηλαδή είναι τύπου, αν μου το πεις απλά θα το κάνω, γιατί οκ, μου το είπε. Δεν το
Αυτό. Σκεφτείτε, βάλτε το λίγο να λειτουργήσει περισσότερο σε πρακτικά ζητήματα. Αυτό, τίποτα άλλο. Γιατί σε άλλα και άλλα είστε καλοί, αλλά να σκέφτεστε λίγο πρακτικά. Οκ. Okay. Η Χρύσα, ποιο είναι το καλύτερο βίντεο κλιπ που έχεις συμμετάσχει? Το Μαριπόσα, θα έλεγα. Γιατί ήταν dedicated, ρε Χρύσα. Ήταν όλο Μαριπόσα, σώμα Μαριπόσα. Βέβαια τα υπόλοιπα στο κρεβάτι μου το δίνει, είναι pornstar και τα... Δεν, αλλά ήταν ωραίο, ήταν και ωραία ιστοριούλα. Η Δήμητρα, πώς αντιδράς όταν σε πιέζουν? Ό,τι χειρότερο, η Δήμητρα με ξέρει μάλλον. Η Δήμητρα δεν γίνεται να κάνει αυτή την ερώτηση αν δεν ξέρει ότι όταν έχω πολύ χαρακτηριστικό τέτοιο, τύπου στην πίεση, Δήμητρα, έχω φύγει off, είμαι ό,τι χειρότερο. Κλαίω, δεν λειτουργώ. Δηλαδή, συζητούσαμε. Α, πώς έχεις δει αυτό το Girl Talk. Συζητούσαμε με την Σοφιάνα τη Σπίνουλα πώς αντιδράμε και οι δύο στην πίεση. Αυτή μου λέει, εγώ στην πίεση τα δίνω όλα, είμαι καλύτερη, γουστάρω. Τα... Ξέρεις, πίεση, δώσε μου πίεση και πάρε μου ψυχή και δίνω πόνο. Εγώ στην πίεση τα παρατάω. Δηλαδή. Και είχα πει το παράδειγμα του ότι έκανα. Ω Θεέ μου. Τι λέω, Θεέ μου. Έκανα κολύμβηση και μου λέγε ο προπονητής πιο γρήγορα, πιο γρήγορα. Και εγώ αγχωνόμουν και στεναχωριόμουν. Λέω, γιατί με μαλώνει, δεν θέλω πιο γρήγορα, άσε με να πάω. Δεν είμαι στην πίεση, δεν θέλω. Κλαίω. Δεν περνώ καλά. Οκ. Okay. Ο Μπόρης, πόσο σημαντική είναι η εξωτερική σου εμφάνιση για σένα? Ο Μπόρης ή ο Μπόρης, δεν άκουσα. Μπόρης. Ο Μπόρης. Πόσο σημαντική είναι η εξωτερική σου εμφάνιση για σένα? Όπως βλέπεις, είμαι άβαφη, παρέα με την ακμή μου. Μου πήρε χρόνια για να μην με νοιάζει όσο με ένοιαζε. Γιατί ήθελα, όχι, πέρασα τη φάση, ειδικά μετά την εφηβεία που λες, αρέσω, να είμαι έτσι. Δηλαδή, ήθελες, μπορεί να άρεσε ούτως ή άλλως, αλλά έπρεπε να το τερματίσεις για να αρέσει σίγουρα, ας πούμε. Θα βάζεις ένα ρούχο που σίγουρα να σε κολακεύει, θα με φώσουν ένα τέρμα πολύ για να είσαι σίγουρα safe ότι όλα είναι τέλεια. Στο δικό σου μυαλό, γιατί ποιο ορίζει το τέλειο. Αλλά όσο μεγαλώνω, τόσο δεν με νοιάζει. Και τόσο καταλαβαίνω ότι είναι αλλού η ουσία. Η Καλίτσα δεν είναι ερώτηση, απλά μας είπα να στο μεταφέρουμε. Λέει, σε συμπαθεί πολύ και σου δίνει πολλά μπράβο για τον τρόπο που αντιμετωπίζει τους haters. Ναι. Ναι. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι, δεν σου προσθέσεις, αλλά... Καλίτσα. Καλίτσα. Λοιπόν. Love you back. Και τελευταία, η Μυρσίνη, αν πιστεύεις, με αφορμή λέει το δικό σου revenge porn, ότι θα βγουν και άλλες υποθέσεις στη φόρα, με αφορμή ότι το τελευταίο διάστημα βλέπουμε πολλά τέτοια περιστατικά. Δεν νομίζω ότι είναι αφορμή το δικό μου. Για... Όχι, με αφορμή εννοεί να μιλήσεις. Α, σίγουρα το ότι... σίγουρα το ότι μίλησα κι εγώ γι' αυτό θα βοηθήσει και πολύ πιθανόν να βάλει κι άλλες στη διαδικασία να μιλήσουν για αντιστοιχά δικά τους θέματα. Πιστεύω ότι κάθε ιστορία που βγαίνει στο φως είναι καλό, είναι σίγουρα καλύτερο από το να μένει κρυφή, γιατί μέσα από τον πόνο πολλές φορές παίρνουμε δύναμη, παίρνουμε πράγματα και εμείς οι ίδιοι, όχι μόνο σε αυτούς που το μεταφέρουμε. Βέβαια θα ήταν καλύτερο να μην υπάρχουν τέτοια περιστατικά, οπότε μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να μην υπάρχουν, τουλάχιστον να μιλάμε για αυτά για να τα αποδυναμώσουμε. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, να αποδυναμώσουμε αυτό που προσπαθούν οι άλλοι να μας κάνουν να νιώσουμε. Δεν μας πονάει. Αυτό πρέπει να αποδείξουμε. Γιατί αν δεν μας νοιάζει, αν αποδείξουμε ότι δεν μας πονάει, δεν θα έχει αξία να το κάνουν και απλά δεν θα το κάνουν. Είναι σαν να αποδυναμώνεις το τέρας. Ωραία. Αυτό ήτανε. Πέρασα πάρα πολύ ωραία σήμερα, εδώ στο Alex Stories. Μ' αρέσει πολύ το decor, λέξεις. Όχι, όχι. Είναι αλήθεια. Όχι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι μου αρέσουν τέτοιου είδους συζητήσεις, γιατί μου υπενθυμίζουν πράγματα που δεν συζητάω συχνά και με επαναφέρουν στο κέντρο μου. Εύχομαι πραγματικά μέσα από τη συζήτησή μας να με μάθετε λίγο καλύτερα και πιο πολύ να σας δώσω μικρή τροφή για σκέψη, για οτιδήποτε, για τον τρόπο που βλέπω εγώ τα πράγματα.